Θέλω να συνδεθούμε με την Αθήνα, με τον γραμματέα τομέα τουρισμού του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Γερουλάνο, καλησπέρα σας από την Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε κοντά μας. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, νωρίτερα μιλήσαμε με τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας τον γενικό γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη, και μας είπαν ότι ενώ θα πάμε καλά γενικά, δεν ανταποκρίνονται οι υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν και για κάποιους υπάρχουν ακόμα για χρονιά ρεκόρ, για ιστορικά ρεκόρ και για το ότι το 2023 θα είναι η καλύτερη χρονιά ακόμα και από το 2019. Ο αρχικός λοιπόν ενθουσιασμός έχει περιοριστεί και βλέπουμε να μειώνονται και οι ρυθμοί των κρατήσεων, κυρίως από τους Γερμανούς και από Βόρειο-Ευρωπαίους, που και εκείνοι από ό,τι φαίνεται βιώνουν τον πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση, αυτά που βιώνουμε και εμείς εδώ στη χώρα μας. Κοιτάξτε, δεν είναι για μένα να πω ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Οι άνθρωποι και ο πρόεδρος, με τον γραμματέας που μιλούσατε πριν, είναι πολύ πιο άμεσα πληροφορημένος για το τι γίνεται με τις κρατήσεις και τα λοιπά. Άρα ακούω με εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτά που είπε στο κανάλι σας πριν από λίγο. Παρ' όλα αυτά θα πω το εξής, και αυτό είναι η γενικότερη κριτική που έχω να κάνω. Άμα θυμάστε, το 2010, όταν ήμουν υπουργός τουρισμού, φτιάξαμε ένα σχέδιο για τον τουρισμό της χώρας, διότι τότε ο τουρισμός ήταν σε κρίση. Αν θυμόσαστε καλά, είχε εκλείψει η καλή εικόνα της Ελλάδας με το 2004. Είχαμε μπει σε μια κρίση τουρισμού και είχαμε την Αθήνα να καίγεται, με αποτέλεσμα να έχουμε ακυρώσεις από χώρες όπως η Γερμανία και η Αγγλία, που δίνουν το 60% των τουριστών. Τότε πρώτον μαζευτήκαμε με όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον κλάδο. Ξενοδόχους, ξενοδόχους υπαλλήλους, πολύ στενή συνεργασία με το ΣΕΤΕ. Φτιάξαμε ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο είχε και τις ευλογίες των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των ξενοδόχων, είχε συμβουλευτικές εταιρείες εξαιρετικά υψηλό επίπεδο από πίσω. Τα Υπουργεία όλα συνταχθήκαμε με αυτό το σχέδιο και το βάλαμε μπροστά. Αυτό το σχέδιο το ξεκινήσαμε και άρχισε να έχει αμέσως αποτελέσματα. Ό,τι χάναμε από Γερμανία και Αγγλία ερχόταν από Ρωσία, Ισραήλ, Τουρκία. Και έτσι, όταν επέστρεψαν οι Εγγλέζοι και οι Γερμανοί, απογειώθηκε ο τουρισμός. Πράγμα το οποίο, μια πολιτική την οποία τη συνέχισε και η κυρία Κεφαλογιάννη και η κυρία Κουντουρά μετά από την κυρία Κεφαλογιάννη. Και γι' αυτό είδαμε το θαύμα του τουρισμού που είδαμε. Όταν ήρθε η κρίση, ήταν η πρώτη χρονιά που έπεσαν τα νούμερα. Και ήταν πολύ λογικό. Εκείνη την ώρα όμως έπρεπε να χτυπήσει τον καμπανάκι στην κυβέρνηση και να πει: χρειαζόμαστε ένα νέο σχέδιο. Τα ξενοδοχεία που έχουμε τα γεμίσαμε. Αντί να χτίζουμε περισσότερα στο ίδιο μέρος, γιατί δεν πάμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό σε άλλες περιοχές, όπως είναι η Ήπειρος, όπως είναι η Πελοπόννησος, όπως είναι ακόμα και η Θράκη. Νησιά τα οποία σήμερα ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός και μπορεί να αναπτυχθεί με πολύ μεγάλο σεβασμό στο χαρακτήρα της περιοχής. Αυτές είναι επιλογές. Το γεγονός ότι βασίστηκαν σε έτοιμο προϊόν και πουλήσανε το ίδιο, σαν κυβέρνηση εννοώ πάντα, είναι αυτό το οποίο θα οδηγήσει τώρα πια σε μια διακύμανση ανάλογα με το πόσο ευαίσθητος είναι ο κόσμος στις τιμές που βάζουν οι μεγάλοι tour operators. Λοιπόν, εμείς δεν πρέπει να είμαστε όμοιροι αυτής της ευαισθησίας των τιμών. Βλέπετε, αυξήσανε τις τιμές από πέρσι. Αμέσως ακούμε ότι λιγότεροι ζητούν να έρθουν στην Ελλάδα. Μα μας έλεγε ο κύριος Τσακαλάκης και ο κύριος Βλατάκης πριν, ένας Γερμανός για να έρθει στην Ελλάδα μπορεί να χρειαστεί 800 ευρώ αεροπορικό εισιτήριο να πάει και να έρθει. Φανταστείτε τα υπόλοιπα έξοδα. Πώς θα έρθει, πώς θα γίνει με ελκυστικός προορισμός και πάλι λοιπόν. Μα καταρχήν δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στον τουρισμό χαμηλού κόστους. Δηλαδή οι περιοχές που σας λέω εγώ, η Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η Στερεά, ακόμα και η Θράκη, είναι περιοχές που μπορεί να τραβήξουν υψηλό τουρισμό εάν φτιάξουμε τις υποδομές που χρειάζεται εκεί. Είχαμε την ευκαιρία, είχαμε πραγματικά, σας λέω, από το 2010 μέχρι σήμερα έχουμε 12 χρόνια, 13 σχεδόν χρόνια, δυνατότητα να επενδύσουμε για να έχουμε περισσότερες μορφές τουρισμού. Δεν το κάναμε. Ξέρετε ποιος είναι ο μόνος φορέας ο οποίος το κάνει αυτή τη στιγμή?
ο ιδιωτικός τομέας, χωρίς το κράτος. Λοιπόν, ο ιδιωτικός τομέας μιλάει για την ανάπτυξη του τουρισμού σε αυτές τις περιοχές, αλλά χωρίς το κράτος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, το κράτος είναι απόν. Βασίστηκε σε αυτά που λέει, ανεβαίνανε συνέχεια. Οι υπουργοί πηγαίνανε και βγαίνανε φωτογραφίες για το «για δέστε άλλο ένα χρόνο ρεκόρ», αλλά δεν ετοιμάζανε τη χώρα για την εποχή που θα έχουμε την ευαισθησία που ακούμε να έχουμε φέτος. Μπορεί να την έχουμε, μπορεί να μην την έχουμε. Δεν θέλω να καταστροφολογώ. Mm-hmm. Το λέω όλα αυτά γιατί ακόμα και τώρα είναι ευκαιρία η αντιμετώπιση μας απέναντι σε αυτά τα θέματα να γίνει πολύ πιο σοβαρή. Και αντί να βγαίνουν οι υπουργοί φωτογραφίες, να βάλουν κάτω τα καλύτερα μυαλά που έχουμε στην Ελλάδα και να υποστηρίξουμε μια πολιτική για τον τουρισμό που θα συνεχίσει τις αυξήσεις όχι μόνο σε αφίξεις, σε εισόδημα και σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Πείτε μου κάτι, σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό νόμο, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας, με νέες επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι, υπήρχε, και το ακούσαμε και από εσάς από το ΠΑΣΟΚ, να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι αποκλείονται οι μικροί και μικρομεσαίοι στο να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους προγράμματα. Αρκούνται μόνο στο ΕΣΠΑ, έχει μικρή απορροφητικότητα, πολλούς περιορισμούς. Τι μπορεί να αλλάξει, κύριε Γερουλάνο, στο σχεδιασμό? Η αξία κάθε προγράμματος, από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα, έχει να κάνει με το αν έχει στρατηγική. Χωρίς στρατηγική, πώς να σας πω, ένας μικρομεσαίος ξενοδόχος, τι νόημα έχει να πάει να κάνει αναγέννηση του ξενοδοχείου του κάτω από τον Όλυμπο, άμα δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για να έρθουν περισσότεροι και πιο ακριβοί τουρίστες στο ξενοδοχείο του. Άρα τι χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι μια στρατηγική η οποία να έρθει να την υποστηρίξει το οποιοδήποτε πακέτο και τα οποιαδήποτε χρήματα από το εξωτερικό. Χωρίς στρατηγική δεν έχουν νόημα. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση, τι θέλω πεντάστερα. Αυτό ήταν πάντα ένας στόχος, να αυξήσουμε το επίπεδο του τουρισμού. Αλλά αν είναι να πάμε να χτίσουμε πεντάστερα ξενοδοχεία χωρίς στρατηγική για το πώς θα φέρουμε πεντάστερους πελάτες, δεν θα γεμίσουν ποτέ αυτά τα ξενοδοχεία. Άρα ήδη οι επιλογές της κυβέρνησης είναι ελαττωματικές. Και την ίδια ώρα στερεί τον μικρό και μικρομεσαίο επιχειρηματία, ο οποίος έχει τεράστιο μέλλον στην Ελλάδα. Βλέπουμε μπουτίκ ξενοδοχεία τριών αστέρων, τα οποία δίνουν καταπληκτικό σέρβις στους πελάτες τους. Μικρές μονάδες οι οποίες ο ίδιος ο ιδιοκτήτης θα φτιάξει και την μαρμελάδα, η ιδιοκτήτρια θα φτιάξει και την μαρμελάδα, θα τους φτιάξει ένα βραδινό φαγητό, θα τους περιποιηθεί να πάρουν κάτι μαζί τους στην παραλία. Τέτοιο σέρβις καταπληκτικό. Απογειώνονται αυτά. Που αφήνουν και χρήματα, βεβαίως, που αφήνουν χρήματα και στους ίδιους τους ιδιοκτήτες και στους 5-6 υπαλλήλους που μπορεί να έχουν, που δουλεύουν ένα μπαράκι το βράδυ ή οτιδήποτε άλλο. Και αντί να δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ευκαιρίες να γίνουν πολλές περισσότερες μονάδες που είναι λιγότερο ευαίσθητες σε αυτές τις διακυμάνσεις των τιμών, πάμε και ρίχνουμε όλα τα λεφτά σε έναν κλάδο χωρίς να έχουμε επικαιροποιήσει τη στρατηγική. Εγώ σας λέω ότι ένα μπουτίκ ξενοδοχείο δεν κλείνει μέσω tour operator. Ο πελάτης θα δώσει 800 ευρώ για να έρθει στην Ελλάδα, θα πάει να μείνει εκεί πέρα, θα το κλείσει και 2 και 3 χρονιές στη σειρά. Και ξέρει που πάει, είναι σαν να πηγαίνει στο σπίτι. Μάλιστα. Και αντί αυτό που είναι η κλασική ελληνική φιλοξενία, να το ενισχύουμε, το αποκλείουμε. Αυτά είναι αποφάσεις που είναι λάθος αυτή τη στιγμή. Και εάν είναι αλήθεια αυτά που ακούσαμε πριν, και κρατάω την επιφύλαξή μου, γιατί η χρονιά είναι ακόμα, είναι νωρίς να πούμε πώς θα κλείσει η χρονιά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αυτή η κοιλιά που μας περιγράφουν τώρα οι ξενοδόχοι, είναι καλός λόγος για να επανασχεδιάσουμε την πολιτική μας για τον τουρισμό. Μάλιστα. Κύριε Γερουλάνο, ολοκληρώνοντας, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, είμαστε σε μια ακόμη προεκλογική περίοδο. Είναι μια περίοδος όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να ζητά αυτοδυναμία για να μην έχουμε και τρίτες κάλπες μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο διεκδικεί να είναι η ισχυρή αντιπολίτευση, όπως λέει, και ουσιαστική αντιπολίτευση ο πρόεδρος, τον Νίκος Ανδρουλάκης. Και έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προσπαθεί να βρει τα πατήματά του μετά από μια συντριπτική ήττα στις εκλογές της 21ης Μαΐου, αντιμετωπίζοντας ακόμα και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσπαθεί να επανακτήσει το ρόλο που είχε στο κομμάτι της κέντρο-αριστεράς.
Αυτό είναι το σκηνικό, ακριβώς όπως το περιγράψατε. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι να αυξήσουμε τα ποσοστά μας. Η Κρήτη πραγματικά μας έβγαλε ασπροπρόσωπους και ελπίζουμε και εκεί πέρα να συνεχίσουμε την άνοδο που έχουμε. Θα το κάνουμε, πιστεύω ότι θα το πετύχουμε αυτό, επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να κάνει μια αιχμηρή αλλά νυφάλια κριτική, να αφήσει τις προσωπικές επιθέσεις και τους χαρακτηρισμούς, να αφήσει τις κραυγές και σταδιακά να πείσουμε όλη την Ελλάδα ότι η δική μας αντιπολίτευση είναι αυτή που ταιριάζει περισσότερο στο χώρο μας και στο όραμά μας για τη χώρα. Λοιπόν, αυτός είναι ο δικός μας ο στόχος, τον έχουμε βάλει μπροστά. Ο πρόεδρός μας έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι στόχος μας είναι να αυξήσουμε τα ποσοστά μας, χωρίς αλαζονία, χωρίς υπεροψίες, να βάλουμε τη δουλειά που χρειάζεται ώστε το ΠΑΣΟΚ και η φωνή του ΠΑΣΟΚ να αρχίσει να ακούγεται σε όλο περισσότερο κόσμο. Και από τουλάχιστον αυτά που έχω κάνει στην Αθήνα όλο αυτό τον καιρό σαν προεκλογική εκστρατεία, από αυτά που άκουσα, τα πήγατε και εξαιρετικά, στην Κεφαλονιά κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από αυτά που είδα στην Κεφαλονιά που είχα πάει πρόσφατα, μοιάζει ότι ο κόσμος μας ακούει και είναι έτοιμος να ακούσει τις προτάσεις.